Oh,
Thank you.
Αμφιλοκίου, Εσχυλαμπροφόρο Αναστάση Κυρίου. Προς τον Ιερό Πλήρου και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Παιδιά μου αγαπητά και περιπόθητα, αφήνουμε πίσω μας μία ακόμα εβδομάδα των παθών του Κυρίου μας, η οποία χαρακτηρίζεται από κακία, εκδίκηση, μηχανογραφίες, προδοσία, αδικία, όλο ατιμωτικό φάνατο. Εύκολα μπορεί ο καθένας μας να διαπιστώσει ότι η μεγάλη εβδομάδα του πάθους του Χριστού αποτελεί θλιβερή σύνοψη και αντανάκλαση του κόσμου και της ζωής μας. Πόνος, αδικία, κακία, πάθος και θάνατος βασιλεύει στον δύστυχο κόσμο μας και απειλεί την καθημερινότητά μας. Η ανθρωπότητα για περισσότερο από 2 χρόνια αγωνίζεται στην κονίστρα της υγείας ενάντια σε θανατηφόρο ιό. Και τελευταία, ένιωσε και πάλι την αμυντική σκιά του παράλογου και ανθρωποκτόνου πολέμου που αφήνει πίσω του θύματα, πτώματα και κατεστραμμένες ζωές. Αυτός είναι ο κόσμος που κατασκευάζει με τις επιλογές ή με την αδιαφορία του ο άνθρωπος. Όμως φασίτε, νενίκη και η Ελληνίδα. Σήμερα ανατρέπει από το κενό του Κυρίου. Σήμερα ο Χριστός με την Ανάστασή του εγκαθιστά εορτή της γης και του ουρανού. Πάν και ενδιφέρουσε και αρχάγγελη και πασόν των ουρανίων δυνάμεων ο Δεσπότης ημίν συνεορτάζει κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Απέναντι στην κάθε είδους αδυναμία και ασθένεια, η οποία ενήκει στον κόσμο και τον χαρακτηρίζει, έρχεται να δώσει δύναμη και κουράγιο ο εσταυρωμένος Λυπηρωτής. Ακούστε τη φωνή εν τον κόσμο, θλίψην έξερτε, αλλά θαρσίτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Απέναντι στην φοβερά και αγγελούσα να συνθλίψει την ύπαρξή μας, απροσπέραστη από όλους μας πραγματικότητα του θανάτου, ο άγριος στάφος του Κυρίου και το ανέσπερο φως που εκπηγάζει από αυτό, διαβεβαιώνουν την ανατολή μιας νέας ημέρας, την απαρχή της αιώνιας και ανέσπερης βασιλείας του Αναστάντος Χριστού. Ο θεολόγος πατέρας της Εκκλησίας μας Γρηγόριος μας διαβεβαιώνει σήμερα ο μεγάλος Χριστός που ενώθηκε με τους ανθρώπους αναστήθηκε από τους νεκρούς και του θανάτου έσπασε το κέντρο και τις σκοτεινές πόρτες του Αγέντας του Πάπη συνέδριψε και χάριζε στις ψυχές ελευθερία. Σήμερα, αναπηδώντας από το μνήμα φάνηκε στους νεκρούς που για αυτούς γεννήθηκε, πέθανε και αναστήθηκε. Ώστε ξαναγεννημένη και ξεφεύγοντας τον θάνατο να ανεβουβαίνει, να ανεβούμε μαζί. Ας ακολουθήσουμε τον Χριστό στην νικηφόρα άνοδο, αφήνοντας πίσω μας το βάρος από τα πάθη και τις αδυναμίες μας. Αγωνιζόμενοι πνευματικά, παίρνοντας δύναμη από τον μεγάλο νικητή, μέσα από την μυστηριακή χάρη της Εκκλησίας, την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, τα δύο μυστήρια εκ των οποίων το μεν πρώτο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, το δε δεύτερο μας ενώνει με τον αναστημένο σώμα και αίμα του Χριστού. Αγαπητά μου παιδιά, ζώντας τη χαρά της Αναστάσεως, εύχομαι πατρικά το φως του Χριστού να φωτίζει και να ομορφαίνει τον ταλαιπωρημένο κόσμο μας. Η λάμψη του να διαλύσει κάθε σκοτεινιά θανάτου και κακότητας και δυστυχίας και να λάβει λαρό και ένδοξο πάνω από τα ευλογημένα νησιά της όμορφης εκκλησιαστικής επαρχίας μας. Να καταβγάζει ευτυχία, χαρά και ευλογία σε κάθε σπιτικό και σε κάθε μία και σε καθένα σας. Να αποτελεί το μήνυμα της Αναστάσεως πηξίδα, πορείας της ζωής μας και πηγή αστήρευτης δύναμης στη
μυστικών δυσκολίες. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, διάπερος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών, ο Μητροπολίτης, ο Θύρας, αμορμού και νήσων αμφιλόγιος. Ο Ναθήτο